Καλησπέρα, είναι Πέμπτη και είναι η εκπομπή «Ταξιδεύοντας τον κόσμο» του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Όπως έχετε ενημερωθεί, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Στέλλα Βερτινάκη, ποιήτρια και στιχουργό, και θα μιλήσουμε για το νέο βιβλίο «Το κρυμμένο θαύμα». Καλησπέρα, Στέλλα. Επειδή χάρη σε μία κοινή μας φίλη, την Κυριακή Δράκου, έφερε η μοίρα να είμαστε εδώ, με πολύ χαρά. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μου τη φιλία σου. Νιώθω ιδιαίτερα ευλογημένος που σε γνώρισα πρόσφατα, αλλά νιώθω σαν να σε ξέρω πολλά χρόνια. Και πολύ περισσότερο, αγαπητοί φίλοι, μέσα από το βιβλίο της, ξεφυλίζοντας μία-μία τη σελίδα του βιβλίου, είναι η Στέλλα που θα έλεγα θα γίνει η Στέλλα μας, η δικιά μας Στέλλα, που ξεφυλίζει τα συναισθήματά της, που γίνονται εικόνες μέσα από τα ποίηματά της. Η Στέλλα είναι κατάγεται από το Γερακάρι Ερεφήμνης, γεννήθηκε εδώ στην Αθήνα, σπούδασε πολιτικές επιστήμες και δημόσια διοίκηση στην Νομική Σχολή Αθηνών, συνέχισε την επιμόρφωσή της δημόσιας σχέσης στα ασφαλιστικά, στην αυτοβελτίωση, στην ολιστική ιατρική, την επιστήμη της ευεξίας και την τέχνη της αλλαγής. Εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα ως Διευθύντρια Ιδιωτών και εισηγήτρια στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Πολυτάλαντη, ανήσυχη, και αυτό φαίνεται οι ανησυχίες της, οι ευαισθησίες της μέσα από τα ποίηματά της. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της ζωής σου αλλά και του συγγραφικού σου έργου, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία χάρη, μία παραγγελιά, ένα μικρό ποίημα, κάτι το οποίο λέει πολλά, εκφράζει πολλά και είναι τόσο μικρό, τόσο λίγο. Μιλάς για το λίγο, οπωσδήποτε. Ακριβώς. Αρκεί να σας πω ότι όπου και να πηγαίνει, το ζητάνε επιμόνως. Έχω κάνει έρευνα. Πριν να διαβάσω το λίγο, θα ήθελα να σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, με συγκίνησες. Είναι ευλογία να έχουμε στη ζωή μας ανθρώπους τέτοιους και το ίδιο αντίστοιχα μπορώ να πω και εγώ. Οπότε θα ευχαριστήσω και εγώ έμεσα την Κυριακή για την γνωριμία αυτή και τα φιλιά μας και στην Κύπρο επί την ευκαιρία. Λοιπόν, οπότε αφού έχεις την παραγγελία για το λίγο, δεν μπορώ να μην το διαβάσω, αν και κανονικά θα έπρεπε να το διαβάσεις εσύ. Μην παρεξηγήσετε, δεν ήμουν ποτέ καλός στο να διαβάζω ποίηματα. Δεν θέλω να σας διαβάσω ποίημα και να φύγετε. Εγώ θέλω απλώς να συγκεντρήσω το ενδιαφέρον. Λίγο έπρεπε να ζήσω και σε ζωγράφισα σε μια ρογμή του καθρέπτη. Μισός χώρεσες και ξέρεις, ποτέ δεν τα πήγαινα καλά με το λίγο. Το έχω διαβάσει τουλάχιστον 10 φορές. Το διάβασα με τη σύντροφό μου και κάθε φορά που το διαβάζω να τριχιάζω. Σε ευχαριστώ. Αν έχω κατορθώσει να το κάνω αυτό, σε ευχαριστώ που το ακούω. Πώς καταφέρνεις, ειλικρινά, καθώς και σε άλλα ποίηματα που διάβασα, ο λόγος της είναι τόσο απλός, τόσο μεστός, τόσο κατανοητός, ακόμη και για ανθρώπους που διαβάζουν πρώτη φορά ποιήση. Και σου μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει πολύ ποιήση στη ζωή του. Και ειλικρινά, θέλω να διαβάσω κι άλλο. Χαίρομαι λοιπόν που ήμουν το κίνητρο, η αφορμή για να το κάνεις. Θα πάω ανάποδα την κουβέντα μας και θέλω να διαβάσεις κι άλλο ένα.
μου το λες, δεν μου βγάζω το γυαλί. Το αφήνεις σε μένα ή θέλεις... Σε σένα, σε σένα. Αυτή τη φορά το αφήνω σε σένα. Ωραία. Για να δούμε. Ας διαβάσουμε ένα που το αγαπώ, όχι ότι δεν αγαπώ τα άλλα. Αλλά αυτό κάτι είναι, μου κάνει. Είναι όλα παιδιά σου. Είναι όλα παιδιά μου, ναι. Και δεν θέλω να έχω αδυναμία στα παιδιά μου, δεν θέλω να ξεχωρίζω κάποιον. Η αλήθεια αξίζει μια ιστορία. Μέσα στις φλέβες μου, άλλη τα φεγγάρια μεθυσμένα με απόσταξη σιωπής, ξαγρυπνούν στην πολιτεία των ασυγχώρητων που συγχώρεσα. Η πόθη, κρυμμένη πίσω από κουφωτά παραθυρόφυλλα, απολαμβάνουν την ασυλία της ένδυας. Μόνο το αίμα αναστατώνει τα άπνοα στενορήμια, μεταφέροντας μια μεγάλη ποικιλία διαλυμένων χημικών παρουσιών. Μα για πες μου, τι παρηγορεί το απαρηγόρητο, τι εκπληρώνει το ανεκπλήρωτο, τι ικανοποιεί το ανικανοποίητο, τι ερμηνεύει το ανερμήνευτο, τι θανατώνει το αθάνατο, τι ολοκληρώνει το ανολοκλήρωτο, τι επαληθεύει το αναληθές, το όνειρο που κανείς ποτέ δεν τόλμησε να ονειρευτεί. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Αμέσως δημιουργεί εικόνες, δημιουργεί συναισθήματα και σε ταξιδεύει. Και θα έλεγα, έχουν μια μουσικότητα χωρίς να, έτσι μου βγαίνει προσωπικά, έτσι, να το επιδιώκεις, μια μουσικότητα, έχει μια μουσικότητα ο λόγος σου. Έτσι, και θα δούμε παρακάτω και θα έχουμε τη χαρά να μας πεις και κάποια έμετρα μελοποιημένα ή που θα πρόκειται να μελοποιηθούν. Ό,τι θέλετε. Εκτελούν λοιπόν, παραγγελίες. Επειδή πάντα είμαι ανατρεπτικός, ξεκίνησα λίγο έτσι πιο ευχάριστα και διαφορετικά, γιατί το έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Ακούμε όλο ειδήσεις, όλο δυσκολίες, από δυσκολίες και λόγω καιρικών συνθήκων και δυσκολίες από τους συνανθρώπους μας, πατριώτες μας σε άλλες περιοχές. Ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε κάπως έτσι ευχάριστα, να δημιουργήσω ωραίες εικόνες. Θα μπορούσα να λέω κι άλλα για τη Στέλλα. Θα σταματήσω εδώ γιατί θέλω να την ανακαλύψετε μόνοι σας και μέσα από το βιβλίο, αλλά θα την ανακαλύψετε διαβάζοντας τα ποίηματά της, και όσο θα διαβάζετε είναι σαν να την νιώθετε κοντά σας. Στέλλα μου, πότε σου δημιουργήθηκε ανάγκη τα συναισθήματα να πιάσεις την πένα, να γράψεις, να γρατζουνίσεις ένα χαρτί, έτσι, τα πρώτα συγκριτήματα της καρδιάς σου, της ψυχής σου? Θυμάμαι να γράφω από όταν έχω μνήμες. Δηλαδή, παιδί, θυμάμαι να είμαι με ένα χαρτί και να γράφω. Ανακαλύπτω συνέχεια στις βιβλιοθήκες χαρτάκια, χαρτάκια από εδώ, βιβλία πιο μικρά, πιο μεγάλα, σπιράλ, παλιά, και τα ανοίγω και βλέπω ημερομηνίες τρελές, δηλαδή πάρα πολύ παλιά. Ευτυχώς είχα από μικρή αυτό το συνήθειο να γράφω το πότε τα έγραφα, και κάποια λέω, μα το έχω γράψει τώρα και μπορεί να ήμουν 15 χρονών, 16. Έχω, από όσο έχω μνήμες, θυμάμαι να γράφω. Και μετά που ενηλικιώνεσαι, μετά που πιο διάστημα θεωρείς ότι αρχίζεις να γράφεις λίγο πιο συστηματικά, λες ότι εγώ, ωραία, γιατί αναφέραμε και τις σπουδές σου και τις επαγγελματικές σου ενασχολήσεις, αλλά μέσα στην καθημερινότητά σου πότε σε έπιανε αυτή η διάθεση να το πω, εγώ θα πάω κάπου σε μια γωνιά και θα μας πεις και πού ήταν αυτή η γωνιά που σε ενέπνεε, να γράψω, να εκφραστώ.
Ναι, να καταλαβαίνω. δηλώσω αλλιώς το παρόν μου, την ύπαρξή μου. Τις πιο πολλές φορές γράφω χωρίς να το έχω επιδιώξει. Μπορεί να οδηγώ και εκείνη την ώρα να μου έρθει κάτι, να... Πες μου εκείνη την ώρα, ψάχνεις χαρτάκι ή στο χέρι. Έχω πάντα κάτι εκεί, αλλά τώρα έχω μάθει και ένα καινούριο κόλπο με το κινητό και το λέω εκεί. Αλλά έχω και το χαρτάκι, είμαι κλασική. Εξού και τα γράφω όλα σε χειρόγραφα, πολύ αργότερα τα γράφω στον υπολογιστή. Γράφω παντού, αλλά δεν το κρύβω ότι έχω και αγαπημένο μέρος να γράφω. Δηλαδή όταν νιώθω ότι... Θα μας το αποκαλύψεις. Α, θέλετε, δεν είναι μυστικό. Όταν νιώθω ότι βράζει το καζάνι, ότι είμαι έτοιμη να εκραγώ, υπάρχει ένα σημείο στην Πειραϊκή, όπου εκεί το αγαπώ πάρα πολύ να πηγαίνω και να γράφω. Παίρνω λοιπόν το στυλό μου, το τετραδιάκι μου και πάω εκεί. Είναι ένα μέρος που αυτόματα σε γεμίζει ευγνωμοσύνη. Εκεί έγραψα και το κρυμμένο θαύμα. Εδώ, πρώτες ειδήσεις έρχονται. Το κρυμμένο θαύμα, το ποίημα και με θαύμα, όχι όλο το βιβλίο, ναι. Έτσι. Να ακούσουμε ακόμη ένα ποίημα. Με χαρά. Τι θα ακούσουμε τώρα. Να ακούσουμε ένα ακόμα σε ελεύθερο στίχο. Ας ακούσουμε τους αναπαλλωτές ονείρων. Έχουμε ανάγκη να ονειρευόμαστε, έχουμε ανάγκη να θυμόμαστε ωραίες αναμνήσεις και μετά έχεις ένα ωραίο που ταιριάζει και τούτη εδώ τη στιγμή και γενικά για τις στιγμές. Δεν ξέρω ποιο να θέλεσαι. Θα σου πω εγώ αμέσως. Γιατί η ζωή είναι στιγμές. Α, αυτό ξαναπέστω. Όσο θα διαβάσει θα το εντοπίσω. Ωραία. Η στιγμούλα. Α, η στιγμούλα. Ωραία. Λοιπόν, αναπαλλωτές ονείρων. Αναπαλλωτές ονείρων, ελάτε μέσα. Έχω πολλή δουλειά για σας. Να, εκεί στη γωνία είναι το τσακισμένο όνειρο. Θέλω να το κάνω σύγχρονο και λειτουργικό. Μη φοβάστε, αγγίξτε το. Χρειάζεται για αρχή καινούριο ύφασμα. Μα να είναι από αλήθεια παρακαλώ. Έχω αλλεργία στο ψεύτικο, το γυαλιστερό. Εκείνες τις στυπμένες γωνίες του, μην τις πειράξετε. Εγώ τις έκανα. Κάθε νύχτα που νόμισα για αυγή και περπάταγα ξένιαστη. Μα ακόμα κι αν σκοντάψω πάνω τους, τώρα δεν με πονούν πια. Στα σιρτάρια βάλτε χρώματα, πολλά χρώματα. Να λούζονται για να μνήσει το μενεξεδί, κάθε που συλλαβίζουν το σ' αγαπώ. Και τα πόδια τα φτιαγμένα από άνεμο κουράστηκαν πια. Λέω να τα αλλάξω με θάλασσα. Ναι, με θάλασσα. Έτσι κι αλλιώς μαζί της ονειρεύομαι. Σε ευχαριστώ, διότι αγγίζεις προσωπικές κορδές και ιδιαίτερα όταν αναφέρεις τη λέξη θάλασσα. Ταξιδεύω, φεύγω και φέτος ήταν η ευκαιρία μικρό διάστημα να, για 48 ώρες να πάω κάπου που είχε θάλασσα. Αν δεν έχει κάπου θάλασσα, εγώ δεν πάω πουθενά. Ταιριάζουμε και εγώ με παιδί της θάλασσας. Πολύ. Ζω δηλαδή, ζω και αναπνέω. Λοιπόν, να μου κάνεις το χαρτί να διαβάσουμε για τη στιγμούλα. Τη στιγμούλα. Σελίδα 85, νομίζω. 85, μου αρέσει που το έχεις δει και το ξέρεις. 85. Ωραία. Θα σας πω μετά και ένα μυστικό για αυτό το τραγούδι. Αυτό, να βγάζουμε και ειδήσεις. Ας το διαβάσουμε πρώτα. Η στιγμούλα, γλέντα, τραγούδα στη ζωή, αγάπα και προχώρα. Και όσα μπορείς ευχαριστώ, λέγε την κάθε ώρα. Γιατί στο σύμπαν νικητής είναι η μικρή στιγμούλα. Εκεί που νιώθεις βασιλιάς, για μια τα χάνεις σούλα. Ίσα στα μάτια να κοιτάς.
την πέσα να μην χάσεις και όπου και αν φτάσεις το σκαλί, το πρώτο μην ξεχάσεις. Γιατί στο σύμπαν νικητής είναι μικρή στιγμούλα και εκεί που νιώθεις βασιλιάς, για μιας τα χάνεις όλα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή σαν να είναι τελευταία και όσα δεν αγοράζονται, Παναγιώτη, είναι τα πιο σπουδαία. Χαίρομαι που σου άρεσε, γιατί είναι και λίγο προς το κριτικό αυτό. Έχω μια εκτίμηση στην κριτική παράδοση, παρότι οι ρίζες μου είναι από τη Μικρασία και τον Πόντο, αλλά εκτιμώ βαθιά την κριτική παράδοση. Όταν... Και εδώ, δώσα το Θεό, συγγνώμη, έχουμε κάνει πολλά γλέντια με συμπατριώτες σου. Περιμένω το επόμενο για να καλεστώ. Θα καεί το στούντιο ξανά. Ωραία. Λοιπόν, να πω για τη στιγμούλα, λοιπόν, πριν να πάμε στο παρακάτω. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την Πλώρη, το τελευταίο τραγούδι που είχα τη χαρά και την τιμή να τραγουδήσει ο... Εχτες το βράδυ είχα τη χαρά να ακούω μελοποιημένα κομμάτια που έχουν γίνει τραγούδια. Πραγματικά, βέβαια, εγώ άκουσα αρκετές φορές, μ' άρεσε η Πλώρη, αλλά αυτό με το σκουλά που λέει χαμηλά δεν μπορώ να πετάω. Δεν μπορώ να πετάω. Εκείνο το άκουσα 5-6 φορές. Κάτι μου έκανε, με άγγιξε περισσότερο. Να πούμε εδώ, μια που το ανέφερες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι για αυτά που ακούω, αλλά μου έδωσες τώρα την μπάσα, να πούμε ότι σε αυτό το τραγούδι τη μουσική την έχει γράψει ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Περιέχεται στο CD του Βασίλη Σκουλά το πέρασμα και είχε κάνει τότε ο Χρήστος ένα πείραμα, να το πω έτσι, το οποίο κατά τη γνώμη μου πέτυχε. Πραγματικά. Πάντρεψε τη φωνή του Βασίλη Σκουλά σε κάθε τραγούδι και με έναν άλλο καλλιτέχνη. Οπότε στο χαμηλά δεν μπορώ να πετάω. Είναι στα κουπλέ ο Νίκος ο Μακρόπουλος, όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Φανταστικό! Ανοίχτε και ακούστε το, ειλικρινά. Είναι ένα τέτοιασμα πρωτότυπο, θα έλεγα. Μπράβο σε συμπατριώτη μου. Απόντιος είναι και ο Χρήστος, βέβαια. Το Χρήστο Παπαδόπουλο, που έχει κάνει και άλλες και άλλα παντρέματα και με ποντιακό στίχο και λίγο πιο πειραγμένο κάπως. Αλλά πραγματικά μπράβο του για αυτά που κάνει και είναι δημιουργός. Να πούμε λοιπόν ότι το «Χαμηλά δεν μπορώ να πετάω» περιέχεται και υπήρχε στους τίτλους από την ταινία «Το κόκκινο ποτάμι» και στο αντίστοιχο CD. Είπαμε ο Βασίλης Κουλάς στο ρεφρέν και ο Νίκος ο Μακρόπουλος στα κουπλέ. Και επίσης στο πέρασμα του Βασίλης Κουλά υπάρχει και άλλο ένα δικό μου τραγούδι, στίχη δηλαδή, πάλι σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου, το οποίο το έχει τραγουδήσει ο Κώστας ο Δουμουλιάκας με τον Βασίλη τον Σκουλά. Και το τραγούδι αυτό είναι ένα ζεϊμπέκικο, το οποίο το λέει καταπληκτικά ο Κώστας ο Δουμουλιάκας, αν μας ακούς, Κώστα, γεια σου. Πολλές καλησπέρες. Και εδώ είναι... Και είναι το «Εγώ είμαι αυτός». Εντυπωσιακό ότι η βάση, θα λέγαμε ότι είναι το έντεχνο τραγούδι, ας μου επιτρέψει, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, αλλά κινείσαι λίγο, πατάς και σε άλλα κομμάτια της μουσικής. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ τάλαντη και είναι και ακίνητη. Ευτυχώς που έχει δύο παλικάρια και λίγο κρατάνε τη ζυγιά. Λες το... Για τους γιους μου λες. Ναι. Γιατί είναι ασυγκράτητη. Το λίγο που την ξέρω, αλλά έτσι μου βγάζει η Στέλλα. Η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε
Θα μελετήσω μια φίλη μου που λέει: εγώ πιστεύω στον Άγιο Προφτάσιο. Ό,τι προφτάσουμε. Ξέρει, εκείνη μας ακούει τώρα. Λοιπόν, σε αυτό που είπες λοιπόν και μου έδωσες την πάσα, ναι, μου αρέσει να πειραματίζομαι και ευτυχώς άρεσε και στον Νίκο το Βερδινάκι να πειραματίζεται. Έτσι λοιπόν έκανε δύο τραγούδια μου, τη πληγή και το κράτησε με ζωντανό. Το έκανε σε στυλ, τα έκανε σε στυλ rock. Μας εντυπωσιάζει κάθε στιγμή τώρα. Μάλιστα το κράτησε με ζωντανό, έχει γίνει και με αγγλικούς στίχους και ακούγεται... Δεν σας είπα εγώ, δεν προλαβαίνουμε. Keep me alive, keep me alive. Λοιπόν, έχω μια πρόταση τώρα, γιατί το σκέφτομαι από την προηγούμενη συνάντηση, ιδιαίτερα το αγγλικό. Συγγενικό μου πρόσωπο, ο οποίος είναι και εκείνος δημιουργός και καλλιτέχνης, τραγουδιστής, με τον οποίο είχαμε παρουσιάσει και την ιδιαίτερη πατρίδα του από την Αγγλία, έξω από το Λονδίνο μένει, και παρουσιάσαμε και και τη δουλειά του, όπου για πρώτη φορά στην εκπομπή έγινε στα αγγλικά και μας βοήθησε, έγινε η σύζυγός του και της αδέλφου μου, μετέφερε στα ελληνικά. Δεν το έχω ξανακάνει. Από τότε ήταν η πρώτη, ας το πω, διεθνή συνέντευξη. Βέβαια πρέπει να γίνει μια κουβέντα και με τους δυο σας. Έπιασε το μυαλό μου να σκέφτεται πώς, αν θα μπορούσε να το πει το τραγούδι αυτό, ή να υπάρξει από κοινού μια συνεργασία. Το τραγούδι αυτό που το έχει γράψει τη μουσική ο Νίκος ο Βερδινάκης τραγουδιέται από μια μπάντα που λέγεται Nick and the Band. Και η πληγή επίσης και το ελληνικό το κάτσε με ζωντανό. Αλλά είμαστε ανοιχτοί και πάντα δεκτικοί σε προτάσεις. Τι να πω, έχω μείνει άφωνος. Έχω χάσει τα λόγια μου. Πραγματικά είσαι ένα κρυμμένο θαύμα. Αυτό τώρα είναι καλό να είναι κάτι κρυμμένο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν το έχω αποφασίσει. Κοίτασε. Θα σου πω την υποκειμενική μου... Είναι σαν το κρύβεις και δεν το βρίσκεις ποτέ. Όχι. Θα σου πω την υποκειμενική μου άποψη. Εντελώς. Γιατί... Επειδή είχαμε και μια συζήτηση έτσι πιο προσωπική και θα έρθουμε μετά να μιλήσουμε και για το βιβλίο. Βρήκα το κρυμμένο θαύμα. Αν δεν ψάξεις, δηλαδή δεν έχει την νοσημάδα, δεν έχει και το suspense, δεν έχει και την αγωνία να ψάξεις και να σκαλίσεις, εφόσον σε αφήσει ο άλλος, να βρεις το κρυμμένο θαύμα που κρύβει η ψυχή του. Για να απελευθερωθεί, να αφαιθεί, για να δημιουργηθεί αυτό το θαύμα που λέγεται αγάπη. Αν ολοκλήρωσες να πω. Τελείωσα, ότι ναι. Αυτό το θαύμα που λέγεται αγάπη δεν είναι ένα κρυμμένο θαύμα, είναι ένα φανερό θαύμα που εις τους αιώνες των αιώνων θα πεθαίνει και ταυτόχρονα θα ανασταίνει τους ανθρώπους. Όμως, αν και προκαλώ τους φίλους που μας ακούν και μας βλέπουν, όταν θα διαβάσουν και αν μου κάνουν την τιμή να διαβάσουν το κρυμμένο θαύμα, θα δούνε ότι εκεί μιλάει για ένα θαύμα το οποίο το κουβαλάμε μέσα μας. Είναι ένα θαύμα που δεν περιμένουμε να έρθει από κάπου αλλού, που δεν χρειάζεται να είναι αυτό που λέω στην πλώρη και το λιμάνι θα φανεί όσα και πάρει έτη. Είναι ένα θαύμα που το ανακαλύπτουμε και βλέπουμε ότι το κουβαλάμε. Αλλά δεν λέω περισσότερα για να διαβάσουν και το ποίημα. Βέβαια. Έτσι, σας δίνουμε λίγο πινελιές. Συγκλάμε. Έχω κάνει ολόκληρη προεργασία για να, έτσι, να μας δίνει κάποιες πινελιές από το βιβλίο, το οποίο πραγματικά αξίζει να το
αναζητήσετε και θα ήθελα να μας πεις πού μπορεί κανείς να το αναζητήσει. Με χαρά. Αλλά πριν θα ήθελα να μου πεις πόσο χρόνο χρειάστηκε να γράψεις αυτά τα ποίηματα, να συλλέξεις το υλικό και να φτάσουμε να έχουμε το κρυμμένο φαύμα με ένα υπέροχο εξώφυλλο, με ένα αερικό στη φωτογραφία, με μια φωτογραφία που δείχνει απελευθέρωση, με μια φανταστική φωτογραφία, θα μας πεις και ποιος είναι ο φωτογράφος. Βεβαίως, βεβαίως. Μου έχεις κάνει πολλές ερωτήσεις σε μία, λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, μα να προλάβω να πω τόσα θέλω, γιατί δεν ξέρω, είναι όπως η στιγμούλα. Αν θα μας πάρει όλα, Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί μονάχα το τώρα υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε καν το επόμενο δευτερόλεπτο. Σωστά. Ας πούμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την τελευταία σου παρατήρηση. Πραγματικά εδώ αυτό το αερικό που λες χαίρομαι που σου αρέσει, γιατί ο Κώστας ο Ηλιάκης που έχει κάνει και τη φωτογραφία δυσκολεύτηκε να με πείσει να το κάνουμε. Στην αρχή έλεγα δεν θα φωτογραφικό, δεν θέλω να είμαι εγώ στο εξώφυλλο με τίποτα. Όμως όταν είδα τις φωτογραφίες και ειδικά αυτή, αποφάσισα ότι ήταν ένας τρόπος για να πω στους ανθρώπους που θα το δουν μόνο με μια εικόνα αυτό που ήθελα. Ήθελα να τους πω ότι όλα θα πάνε καλά, ότι το μαντήλι που πάει πίσω είναι, αφήστε τα όλα να πάνε πίσω, ότι μπροστά είναι η θάλασσα, είναι ο ήλιος, είναι η Ανατολή, η θάλασσα τα παίρνει όλα και φεύγουν και τα ξεχνάς. Ήθελα να πω τόσα πολλά πράγματα και ο Κώστας ο Ηλιάκης, καλή του ώρα, με βοήθησε με αυτή τη φωτογραφία να τα πω χωρίς λόγια. Αυτό για το εξώφυλλο. Το βιβλίο λοιπόν είναι από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Κυκλοφορεί σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορείτε να το παραγγείλετε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας και θα σας έρθει σε πολύ λίγες μέρες, θα είναι κοντά σας. Αυτό με τα 2/3. Έχουμε και άλλη μία, την πρώτη σου ερώτηση. Πόσο καιρό με πήρε για να γράψω το βιβλίο αυτό? Ναι. Λοιπόν. Θα σου πω κάτι για να καταλάβεις σε πόσο καιρό έγινε αυτό το βιβλίο. Καταρχάς, τα ποίηματα και τα στοιχειουργήματα που είναι μέσα δεν έχουν γραφτεί όλα τώρα. Κάποια έχουν γραφτεί πριν από πάρα πολύ λίγο καιρό, κάποια είναι πιο παλιά. Για να σε διευκολύνω όμως, θα σου πω πώς πήρα την απόφαση να κάνω το βιβλίο, ενώ είχα υλικό πάρα πολλών χρόνων. Γυρνάω, θα σε ξαναγυρίσω πίσω, θα σου ξανακάνω εικόνα λοιπόν στην Πειραϊκή. Και είμαι στην Πειραϊκή και έχω γράψει μόλις το κρυμμένο θαύμα. Και νιώθω τόσο ευγνωμοσύνη για αυτά που βλέπω, για αυτά που ακούω, για αυτά που ζω, για αυτά που έχω ζήσει, για αυτό που είμαι. Και όλα αυτά μέσα τα έχω γράψει το κρυμμένο θαύμα και νιώθω την ανάγκη να τα... Λέω, θέλω ο κόσμος να το διαβάσει και... Είμαι σίγουρη ότι όταν το διαβάσει θα κάνει αμέσως ένα βήμα παραπάνω. Θα καταλάβει ότι όλα γίνονται, ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Θέλω να κάνω όλο το βιβλίο που το έλεγα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Έτσι λοιπόν το κρυμμένο θαύμα γράφτηκε 19 Μαρτίου του 23. Τώρα πρόσφατα. Πάρα πολύ πρόσφατα. Συνέλεξα το υλικό σε πάρα πολύ λίγο καιρό, γιατί κάποια ναι μεν ήταν τελευταία τα ποίηματα, η γραφή, κάποια άλλα ήταν παλιότερα. Και αν σκεφτείς ότι έχω ένα υλικό τόσων χρόνων, δεν θα πω πόσων, γιατί είπα από πότε γράφω. Δυσκολεύτηκα λίγο στην επιλογή, αλλά είπα 24 Μαΐου στα γενέθλιά μου θέλω να κάνω την παρουσίαση του βιβλίου. Και έτσι λοιπόν έγινε άλλο ένα θαύμα. Έγινε ένα θαύμα σε πάρα πολύ λίγο καιρό να δημιουργηθεί ένα βιβλίο, να γίνει μια εξαιρετική παρουσίαση από αυτό τουλάχιστον που μου είπαν οι άνθρωποι που είχαν έρθει και να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να έχουν πάρει το μήνυμά τους. Και το δικό μου το μήνυμα με αυτό και γι' αυτό το αναφέρω, δεν θέλω να κουράζω τους ανθρώπους που μας ακούν και μας βλέπουν, αλλά το λέω για να καταλάβουν όλοι ότι αν θέλουμε κάτι πολύ, δεν έχει δικαιολογία, είναι λίγος ο καιρός, δεν προλαβαίνω. Αν θα θέλουμε κάτι πολύ, ισχύει αυτό που είχε πει ο Κοέλιο, ότι συνωμοτεί το σύμπαν.
βρίσκονται οι άνθρωποι κατάλληλοι, βρίσκονται οι συνθήκες, ξεκλειδώνει το ένα βήμα το άλλο και γίνεται. Είναι απίστευτο αυτό που λες, γιατί σε προσωπικό επίπεδο, όταν σκεφτείς κάτι ή λες, θα κάνω ένα ταξίδι μακρινό. Και πώς θα βρω κάποιον να πάω μαζί και πώς θα είναι εκεί και τι έγγραφα χρειάζονται και τι το ένα και το... Και όταν αρχίζεις λες, ό,τι και να γίνει εγώ το ταξίδι είναι στη λίστα μου, θα το κάνω και φεύγουν τα εμπόδια. Όσο πλησιάζει ο καιρός, φεύγουν και ανεβαίνεις αυτό το αεροπλάνο και λες, είναι αλήθεια. Όσο πλησιάζεις το όνειρο, τόσο πραγματοποιείται ο σκοπός. Πραγματικά. Τι να σας πω, τα έχω χαμένα, ειλικρινά. Θα μας διαβάσει άλλο ένα ποίημα. Καλά. Θέλεις κάποιο συγκεκριμένο ή το αφήνεις σε μένα? Τώρα δικιά σου επιλογή. Ωραία. Θα πηγαίνουμε σχεδόν ένα-ένα. Και στην πορεία θέλουμε και κάποιο ο οποίο θα μελοποιηθεί. Μου δίνεις πάσα. Λοιπόν, ωραία. Θα διαβάσω κάποιο που είναι έμετρο και θα μου άρεσε πάρα πολύ να μελοποιηθεί. Το αγαπώ. Να το ακούσω. Ο τίτλος είναι «Άρδισε ο Θεός τα θαύματα». Πάλι με θαύμα έχουμε να κάνουμε τελικά. Πολύ θαύμα πέφτει εδώ, το κρυμμένο θαύμα. Και αλλιώς και η ζωή είναι θαύμα είναι. Λοιπόν, πάμε. Η αγάπη που να'ναι, τα ποτάμια γυρνάνε και με πνίγουν γελώντας. Οι κουβέντες αέρας, ως το τέλος της μέρας θα χαθούν τραγουδώντας. Αχ, αγάπη που να'σαι, κουρασμένη κοιμάσαι στο μικρό συννεφάκι. Έλα να σε φιλέψω, πες μου ποιο να πιστέψω, χαμογέλα λιγάκι. Άργησε ο Θεός τα θαύματα, κι όμως τον κοιτώ κατάματα. Θα έχει και για μένα λίγο ουρανό, μια μικρή σταγόνα μες στο γαλανό. Θα έχει και για μένα μια σταγόνα μπλε και δυο μάτια γλύκα από κρέμ μπρουλέ. Στα πικρά μου τα χείλη, λίγο μέλι οι φίλοι που τριγύσαν τις σκέψεις. Και ο καημός χελιδώνει στις καρδιά στο μπαλκόνι, πες μου τι να πιστέψεις. Αχ, αγάπη, πού να σε, κουρασμένη κοιμάσαι στο μικρό συννεφάκι. Έλα να σε φιλέψω, πες μου ποιο να πιστέψω, χαμογέλα λιγάκι. Πολύ γλυκό, πολύ έτσι ταξιδιάρικο. Και κάθε σου ποίημα δημιουργεί άλλες εικόνες, άλλα συναισθήματα. Μια χαρά, μια και ευγνωμοσύνη προς το Θεό και λίγο παράπονο. Φέρουν και εμένα λίγο το μπλε. Ας είναι γλυκό σαν κρέμ μπρουλέ. Κρέμ μπρουλέ και είναι και πολύ ωραίο γλυκό. Θέλω κι άλλο. Θέλεις κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο. Να πούμε άλλο ένα έμετρο. Είναι οι φωνές που ακούω από Κύπρο, από Ελλάδα, από Γαλλία. Γιατί θέλω να σου πω ότι η εκπομπή μας ακούγεται και από συμπατριώτες μας, γιατί έχουμε μια ευαισθησία στον απόβημο ελληνισμό και η εκπομπή ακούγεται και εκτός συνόρων, γιατί είναι live streaming και μας βλέπουν με εικόνα και ήχο. Και όσοι δεν προλαβαίνουν, μας βλέπουν μετά στο κανάλι του YouTube και πραγματικά τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, ενθαρρυντικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία χρόνια είμαστε εδώ και προσπαθούμε να δώσουμε λίγη χαρά σε φίλους γνωστούς και πλέον είμαστε μια πολύ ωραία παρέα που αγκαλιάζει αυτό που λέμε το μότο της εκπομπής, ο πολιτισμός μας ενώνει. Την αγάπη μου λοιπόν σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται. Απανταχού της γης, όπως έλεγε και ο αγαπητός Παπαδόπουλος στην υγειά μας.
Τον έχουμε μελετήσει σήμερα. Λοιπόν, εξάλλου ήθελα να πω ότι ο Έλληνας όπου πατεί, Ελλάδα το κάνει. Πολύ λοιπόν, ωραίο. Πολύ σωστό. Να πούμε το σε μια άλλη ζωή. Σε μια άλλη ζωή. Άχουρα ναι μου, μη μου κλαις και σκοτεινιάζεις, με ένα δάκρυ πάντα θα με εξουσιάζεις. Μες στους αιώνες της δικής μας διαδρομής, με ένα αντίο δεν τελειώνουμε εμείς. Πες μου, αν το για πάντα αργεί, μια σπίθα είναι η ζωή, ένας μικρός κεραυνός που κλαις της λάμψης το φως. Σε μια άλλη ζωή θα τα πούμε ξανά, με κλεισμένες πληγές και με μάτια στεγνά. Ίσως μ' άλλα κορμιά, μα με ίδιες ψυχές. Θα σου λέω σ' αγαπώ, σ' αγαπάω θα λες. Πες μου, πόσες ανάσες φωτιές πουλάν το αύριο στο χθες. Τα δυο σου μάτια πουλιά, στο ήλιο την αγκαλιά. Αχ, αγγελέ μου, μη μου κλαις και μη λυπάσαι. Για μας το τέλος είναι αρχή, να το θυμάσαι. Μες στους αιώνες της δικής μας διαδρομής, με ένα αντίο δεν τελειώνουμε εμείς. Σε μια άλλη ζωή θα τα πούμε ξανά, με κλεισμένες πληγές και με μάτια στεγνά. Ίσως μ' άλλα κορμιά, μα με ίδιες ψυχές. Θα σου λέω σ' αγαπώ, σ' αγαπάω θα λες. Θα γίνει πολύ ωραίο τραγούδι. Το εύχομαι γιατί προφητεία. Το να ρωτήσω το εξής. Πώς ήταν η πρώτη σου συνεργασία, η σκέψη να μελοποιήσεις κάποια σου ποίηματα ή αν κάποιος διάβασε ποίηματά σου και είπε «Στέλλα, αυτό πρέπει να γίνει τραγούδι, αυτό πρέπει να το δούμε αλλιώς ή πρέπει να το δεις αλλιώς». Που λίγο να σου δημιούργησε το κίνητρο. Λοιπόν, κάποιος ή το σκεφτό σου και εσένα, εσύ ίδια και λες ότι θα ήθελα κάποια από τα παιδιά μου να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Θα πω ακριβώς πώς έχει γίνει, αλλά πριν να πάω στην πρώτη μου συνεργασία, να μην ξεχάσω γιατί θα ήταν ατόπιμα μεγάλο να αναφερθώ στην Πλώρη και στον Αντώνη τον Ζαχαράκη που έχει γράψει τη μουσική. Βεβαίως. Τα φιλιά μου και στο Ρέθινο, στην Πατρίδα κάτω, σε όλους. Κάναμε λοιπόν, η τελευταία μου συνεργασία λοιπόν είναι με τον Αντώνη τον Ζαχαράκη που έκανε τη μουσική και μου έκανε για άλλη μια φορά την τιμή ο μεγάλος Βασίλης Κουλάς να τραγουδήσει στην Πλώρη. Και να πάμε λοιπόν σε αυτό που με ρώτησες που είναι η πρώτη μου συνεργασία. Η πρώτη μου συνεργασία ήταν λοιπόν με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο. Πώς προέκυψε. Είχαμε γνωριστεί τυχαία με τον Χρήστο και κάποια στιγμή του λέω, θα σου το πω ακριβώς έτσι όπως έγινε. Αν μας ακούει θα το θυμηθεί. Την αγάπη τα φιλιά μας και ευχόμαστε κάποια στιγμή να έρθείτε και παρέα. Πολύ ευχαρίστω. Αν μας καλέσεις θα έρθουμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν του λέω του Χρήστου, ξέρεις, γράφω και εγώ στίχους. Και μου λέει, ναι, εσύ και το υπόλοιπο 10 εκατομμύρια Έλληνες. Όχι, του λέω, γράφω πιο όμοι. Μου λέει, άκουσέ με. Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το τάδε, δεν θα το πω, γιατί είναι παιδιά του όλα και δεν θέλω να το πω. Αν μου λέει, νομίζω ότι έχεις γράψει κάτι τόσο πολύ καλό, στείλε μου να το ακούσω. Λέω, κάτσε, αυτό είναι άδικο. Έχεις γράψει 2.000 μουσικές και με βάζεις να συναγωνιστώ με αυτό που αγαπάς πιο πολύ. Μου λέει, α, έτσι είναι ο κανόνας του παιχνιδιού. Αν νομίζεις ότι έχεις κάτι τόσο καλό, στείλε μου. Και πέρασε αρκετός καιρός, η καθημερινότητα, οι δουλειές, η συγγραφή, εμένα που ποτέ δεν σταμάτησα να γράφω και ένα βράδυ, 2 η ώρα, 3, γράφω κάτι που μου άρεσε. Που μου άρεσε πολύ. Ναι. Και λέω, θα το στείλω του Χρήστου. Μα τι να του στείλω που εγώ έχω τόμους γραμμένα. Δεν ήξερα τι να διαλέξω. Κλείνω λοιπόν, μου είχε πει, στείλε μου 3. Και στείλε μου 3 τα ρεφρέν. Λέω, τώρα θα δικήσω όλα τα υπόλοιπα. Και δεν μπορούσα να κάνω επιλογή. Κλείνω λοιπόν τα μάτια, παίρνω ένα τόμο εκεί, τραβάω ένα, τραβάω δεύτερο, τραβάω τρίτο. Του στέλνω τα ρεφρέν, απάντησε, γιατί την έχω ακόμα την απάντηση. Γράφεις αλφα εθνική, στείλε μου και τα κουπλέ.
Τα δύο τα πρώτα τα είχε κάνει στο πέρασμα με το Βασίλη του Σκουλά. Το άλλο τρίτο δεν θα πω. Το έχει γράψει και αυτό, δεν θα πω για ποιον το έχει γράψει. Είναι και εκείνο γραμμένο. Έτοιμο δηλαδή να τραγουδηθεί. Μάλιστα. Πρόκειται δηλαδή να βγει, να κυκλοφορήσει. Δεν θα πω γιατί θα το αφήσω σε εκείνον να... Όχι τίτλο, αν πρόκειται να κυκλοφορήσει. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Γιατί είναι και ένα τραγούδι που και ο ίδιος το αγαπάει. Μάλιστα. Ευχόμαστε σε όλα καλό τάλσε. Ευχαριστούμε. Αυτό με τον Χρήστο. Οι άλλες συνεργασίες ήταν μέσω γνωριμιών ή πώς προέκυψε? Γιατί μας ανέφερε αρκετούς καλλιτέχνες. Nick and the Band, ο Νίκος ο Βερδινάκης, είναι συγγενής. Εκεί μιλάγαμε λοιπόν και λέει δεν γίνεται να μην κάνουμε και μια δουλειά μαζί. Λέω πολύ ευχαρίστως. Αν νομίζεις ότι το στυλ το δικό μου ταιριάζει με το στυλ το δικό σου, να το κάνουμε. Τώρα θα σου πω και τους συνθέτες, γιατί εγώ έχω συνεργαστεί με τους συνθέτες. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Όσον αφορά τον Αντώνη τον Ζαχαράκη, ένας κοινός φίλος μας έκανε τη γνωριμία και έγινε το προξενιό και για την Πλώρη. Αλλά μπορώ να σου πω και για άλλες δουλειές που είναι στα σκαριά. Τα σχέδια, βέβαια. Και εκεί κάπως έτσι έχει γίνει. Θέλουμε και ειδήσεις. Και ειδήσεις. Λοιπόν, έχουμε κάνει... Η αλήθεια είναι ότι... Είναι πολλές δουλειές που είναι σε εξέλιξη και αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Οξυγόνο. Είπες τη σωστή λέξη, οξυγόνο. Όποτε το σκέφτομαι αυτό το κομμάτι της ζωής μου, νομίζω ότι... Εγώ δίνω ιδέα, ναι, ναι. Κάτι που φαλεί τη λέξη οξυγόνο. Δίνω πάσες εγώ. Ωραία. Λοιπόν, οπότε όταν το γράψω στην εκπομπή σου θα το στείλω να ακουστεί πρώτο. Το οξυγόνο. Μεγάλη μας τιμή. Και δική μου χαρά και τιμή. Έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο χασάπικο με τον Τάσο τον Καλατζή. Έχουμε κάνει μία ολόκληρη δουλειά με 11 τραγούδια με τον Αλέξανδρο τον Χατζηνικολιδάκη. Ο Αλέξανδρος είναι ο συνθέτης που έχει κάνει τους τελευταίους δίσκους του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Και αυτό είναι σε εξέλιξη, αυτά τα 11 τραγούδια. Και επίσης τώρα ετοιμάζουμε μια καινούργια συνεργασία, αυτό είναι πάρα πολύ φρέσκο, να το πω και αυτό, με τον Νίκο τον Πιτλόγλου. Έναν εξαιρετικό συνθέτη επίσης. Αυτά είναι, βγάζουμε ειδήσεις κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι της εκπομπής. Αυτό ειδικά το τελευταίο ήταν πάρα πολύ φρέσκο. Αυτά είναι. Να ακούσουμε ακόμη ένα. Βεβαίως. Να πω κάποιο έμετρο ή κάποιο... Ό,τι θέλεις. Ένα έμετρο. Ένα έμετρο. Ωραία. Θα πω τότε το πατέρα βοήθαμε. Αυτό είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου εκεί πάνω. Στους πατεράδες μας. Σε όλους τους πατεράδες, λοιπόν, που είτε είναι εδώ, είτε μας βλέπουν από εκεί, γιατί και από εκεί βοηθάνε. Κάθε μέρα είναι δίπλα μας. Έτσι. Λοιπόν. Πατέρα, βοήθαμε είναι ο τίτλος. Μην κλάψεις, είσαι έτοιμος. Είσαι μου έλεγες γλυκιά σαν μέλι, που το τριβούν στον ουρανό αγγέλι. Να αγαπιόμαστε με λόγια, αλλά αχ, μπαμπά, βοήθαμε μια στάλα. Είσαι μου έλεγες όλα όσα έχω, μα έφυγες και πώς να αντέχω. Στείλε μου μπαμπά ένα σημάδι, ένα τόσο δα αγάπη σχάδι. Πατέρα βοήθαμε από εκεί πάνω, στείλε έναν άγγελο όλα τα χάνω. Πατέρα βοήθαμε να βρω μια άκρη, πνίγει και το όνειρο μέσα στο δάκρυ. Είσαι μου έλεγες γερή σαν βράχος, μα ούτε στον παράδεισο μονάχος. Να αγαπιόμαστε με λόγια άλλα. Αχ, μπαμπά, βοήθαμε μια στάλα. Είσαι μου έλεγες όλα όσα έχω. Μα έφυγες και πώς να αντέχω. Στείλε μου, μπαμπά, ένα σημάδι. Ένα τόσο δά, αγάπη σχάδι. Δεν έχω λόγια.
Ευχαριστώ. Τι να πω. Παιδε. Αν ήταν δυνατόν να διαβάζουμε όλο το βιβλίο. Ειλικρινά. Θα σας αφήσω με την περιέργεια, αλλά περισσότερο με εκείνο το συνέστημα που μας μετέφερε η Στέλλα, της χαράς, της ευθυμίας, της ηρεμίας και πολλών άλλων συναισθημάτων που σε κάνουν να μην θες να τελειώσει. Εμείς θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Στέλλα που μας τίμησε με την παρουσία της, αλλά πριν διάλεξε κάτι που εσύ θέλεις να κλείσουμε έτσι ωραία την εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, ήθελα να πω για την πρόσκληση, μεγάλη τιμή και για μένα και η χαρά μου επίσης. Έχω αποκτήσει μια καταπληκτική φίλη. Και πριν κλείσουμε, όπως λέει και ένας φίλος, πάντα χαρές. Πάντα χαρές και του καιρού και πάντα που λέμε στο Ρέθινο. Λοιπόν, θα κάνω κάτι τώρα. Κόψε. Μου το έχει ξανακάνει αυτό, να ξέρετε. Κόψε. Απουσία. Το βέλος του ανεμοδείχτη σημαδεύει τα θέλω μου. Η πυρά διαπερνά τη ζωή μου. Γίνεται στάχνητη. Καπνός. Ομίχλη. Η απουσία, γυναίκα άχρονη, αμίλητη, αγέλαστη. Βυθισμένη στην αχλή των ίσως. Ανελαίητα διαφεντεύει την αρμονία των χρόνων μου. Ο πόνος φλεγμένοι τις αισθήσεις μιας αέναης εφηβείας. Και το μέλλον, σε απόσταση αναπνοής, περιμένει να ξεχάσω πως ήμουν ζωντανή, μα δεν έζησα. Δεν έχω λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλοτάλσιδο το νέο σου βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στα σχέδιά σου. Αναμένουμε να μας παρουσιάσεις και άλλα σου έργα σύντομα, όπως και να ξαναρθείτε με συνεργάτες σας, να παρουσιάσουμε τραγούδια από μελοποιημένα ποίηματά σου. Πολύ ευχαρίστως. Να φέρουμε τις καινούργιες δουλειές και να είσαστε οι πρώτοι που θα τις ακούσετε. Μπορεί να είναι μικρό το στούντιο, αλλά έχει φτάσει να χωρέσει 7 μουσικά όργανα. Τέλεια, υπέροχα. Καλή διάθεση όταν υπάρχει, όλα γίνονται. Γιατί όπως λέμε, όλοι καλοί χωράνε. Να είστε όλοι καλά, την επόμενη Πέμπτη πάλι μαζί και προσοχή στο δρόμο.